Ο αγώνας είναι έτοιμος να ξεκινήσει με τις δύο ομάδες να παίρνουν θέση στο παρκέ. Για την ομάδα του Λεξουρίου, η αρχική πεντάδα θα αποτελείται από τους Ψαρόπουλος, Αντωνάτος, Λαμπρόπουλος, Βασίλης, Ρεκουνιώτης και Μιχάλογλου. Ενώ για τον Πανελευσυνιακό, Ντιπ, Κρασάκης, Μουμπάρακ, Καράμπελας και τον πέμπτο παίχτη δεν τον βλέπω. Έγινε το τζάμπολ, η πρώτη κατοχή θα είναι για το Λιξούρι. Ο Λαμπρόπουλος Βασίλης οργανώνει. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει δύο πόντους μπροστά στον Καράμπελα και η ομάδα του Λιξούρι θα πάρει το προβάδισμα με 2-0 στην πρώτη κιόλας επίθεση. Καράμπελας οργανώνει για τον Πανελευσυνιακό. Deep. Και πάλι στον Καράμπελα. Σεργέγκο που ήταν ο πέμπτος παίκτης της ομάδας, τον Μουμπάρακ, δεν διστάζει, βγάζει τελικά μια assist στον Κρασάκη, ο οποίος ισοφαρίζει σε 2-2. Όμορφες επιθέσεις και από τις δύο ομάδες στην αρχή του παιχνιδιού. Τώρα ο Ψαρόπουλος κρατάει την μπάλα. Θα δώσει τον Μιχάλογλου που έχει ποστάρει. Αντίπαλο του Σεργέγκο, θα περάσει κάτω από την μπασκέτα και θα πετύχει δύο όμορφους πόντους. Καράμπελας οργανώνει και πάλι. Θα σταματήσει και θα σουτάρει για τρεις πολύ γρήγορα και είναι εύστοχος. Πιέζει σε όλο το γήπεδο ο Καράμπελας τον Λαμπρόπουλο. Αυτός περνάει το κέντρο εύκολα. Παίρνει ένα σκρίνι στην κορυφή. Δώσει τον Αντωνάτο ελεύθερος. Δεν σουτάρει για τρεις. Δίνει ψύχρεμα στο Ρεκουνιώτη. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν πετυχαίνει το καλάθι αλλά κερδίζει το φάουλ για δύο ελεύθερες βολές. Ρεκουνιώτη στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ευστοχή στην πρώτη και ισοφαρίζει σε 5-5. Αστοχή στη δεύτερη. Ο Κρασάκης θα πάρει το rebound, θα δώσει τον deep για να προσπαθήσει να τρέξει για τον Πανελευθυνιακό. Έχουν γυρίσει γρήγορα οι παίκτες του Λιξουρίου. Καράμπελας τώρα οργανώνει στην κορυφή. Deep βγαίνει από τα screen αλλά δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα. Κρασάκης θα κάνει ένα screen. Καράμπελας σταματάει στο high post, σουτάρει και αστοχή. Ψαρόπουλος στο rebound και δεν μπορεί να τρέξει καθώς γυρνάνε γρήγορα πέρα του Πανελευσυνιακού. Μιχάλογλου τώρα. Πολύ όμορφα στο Λαμπρόπουλο με κοντύτερο αντίπαλο. Θα χάσει την μπάλα. Σεργέγκο. Θα βρεθεί εκεί ο Αντωνάτος να τον ανακόψει, αλλά η μπάλα περνάει out από τα χέρια του Αντωνάτου και έχει 20 δευτερόλεπτα ο Πανελευσυνιακός για να οργανώσει επίθεση. Καράμπελας, Κρασάκης και πάλι στον Καράμπελα. Deep. Θα πάει μέχρι μέσα, πετυχαίνει δύο όμορφους πόντους και 5-7 μπροστά ο Πανελευσυνιακός. Ψαρόπουλος. Στην άλλη πλευρά στον Αντωνάτο. Μιχάλογλου. Θα πάει μέχρι μέσα μόνος. Τώρα κάνει λάθος. Βήματα δείχνει ο διαιτητής. Και ο Σεργέγκο είναι έτοιμος να επαναφέρει στον Καράμπελα με τον Λαμπρόπουλο να τον μαρκάρει σε όλο το γήπεδο. Καράμπελας πέρασε εύκολα. Deep βγαίνει από τα σκρίνη, παίρνει την μπάλα. Σεργέγκο. Ο Μουμπάρακ τώρα δεν διστάζει και αυτό να σουτάρει για τρεις. Αστοχή και ο Λαμπρόπουλος παίρνει το rebound και λογικά θα είναι αυτός που θα οργανώσει για το Λιξούρι. Ο Αντωνάτος βγαίνει από τα σκρίνη, παίρνει την μπάλα. Μιχάλογλου με κοντύτερο αντίπαλο τον Μουμπάρακ. Βγάλει έξω τον Λαμπρόπουλο, διστάζει αρχικά, κάνει μια προσπίση, δίνει στο Ρεκουνιώτη, αυτό σουτάρει για δύο, αστοχή και αυτός, αλλά η μπάλα θα βγει έξω από χέρια των παιχτών του Πανελευσυνιακού. Έχουν κάποιες αντιρρήσεις, αλλά ήταν μπροστά μου, νομίζω είναι σωστό το σφύριγμα του διαιτητή.
Λαμπρόπουλος έπαιξε στον Πιθαρόπουλο. Εδώ στο Μιχάλογλου. Σταματάει και σουτάρει για τρεις. Αστοχείο. Μουμπάρακ θα πάρει το ριμπάουτ και προσπαθεί να τρέξει. Τον σταματάει για λίγο ο Ψαρόπουλος. Τελικά περνάει γρήγορα ο Πανελευσυνιακός στο κέντρο και ο Ντίπ με ένα σουτ για τρεις στα 20 κιόλας δευτερόλεπτα ανεβάζει τη διαφορά τους 5 πόντους, 5-10. Μιχάλογλου τώρα, τον Λαμπρόπουλο. Πάει μέχρι μέσα. Δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι, όμως έχει κερδίσει το φάουλ για δύο ελεύθερες βολές. Βλέπουμε πολλά σκρίνια από τους παίκτες του Λιξουρίου στην επίθεση. Προσπαθούν να βρουν τα mismatch, καθώς η ομάδα του Λιξουρίου έχει ψηλότερους και δυνατότερους παίκτες σε σχέση με το Πανελευσυνιακό. Ο Πανελευσυνιακός με πολλές αλλαγές και παγίδες προσπαθεί να αμυνθεί σε αυτή την προσπάθεια των Λιξουριωτών. Λαμπρόπουλος ευστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή. Εύστοχος στη δεύτερη, 7-10 για τον Πανελευσυνιακό. Καράμπελας, μαρκάρεται από τον Αντωνάτο. Με τη βοήθεια του Deep περνάει το κέντρο και πάλι Καράμπελας. Deep και πάλι. Με τον Αντωνάτο πολύ κοντά του. Θα πάρει ένα screen. Καράμπελας. Ελεύθερος ο Καπώνης στη γωνία. Σουτάρει για δύο αστοχή. Ψαρόπουλος τώρα προσπαθεί να τρέξει. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει πολύ όμορφα το καλάθι. Καράμπελας ο μόνιμος οργανωτής για τον Πανελευσυνιακό. Με τον Λαμπρόπουλο να τον μαρκάρει. Παταλάει μερικά δευτερόλεπτα στην κορυφή. Σεργένκο τώρα. Μουμπάρακ. Με αντίπαλο τον Μιχάλογλου. Θα τον πάει στα πόδια λογικά. Και θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά σύμφωνα με τον διαιτητή. Είναι μόλις το πρώτο φάουλ για τον Λιξούρη στα 4,5 πρώτα λεπτά. Ενώ για τον Πανελευσυνιακό έχει κάνει 2 ο Κρασάκης. Deep στην κορυφή. Κάνει πολύ όμορφα προσποίηση. Τελικά δίνει στον Καράμπελα στάρι για τρεις και φτωχή. Πολύ εύστοχη η ομάδα του Πανελευσυνιακού σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Αντωνάτος τώρα για το Λιξούρι. Συνεχόμενα screen μεταξύ Λαμπρόπουλου και Μιχάλογλου. Λαμπρόπουλος, Αντωνάτος, Μιχάλογλου. Ρεκουνιώτης γυρίζει πολύ όμορφα την μπάλα το Λιξούρι. Θα πάει μέχρι μέσα. Αστοχή, παίρνει ο ίδιος το rebound. Πετυχαίνει το καλάθι. Ζητάει και φάουλ από τον διαιτητή. Ωστόσο δεν ήταν κάτι διαιτητές. 11-13 το σκορ. Deep στον Καπώνη. Σεργένκο και πάλι deep. Ικανότατος παίκτης. Καπώνης, Μουμπάρακ. Παραλίγο τα βήματα. Τελικά σουτάρια 3 και εύστοχη στη λήξη του χρόνου. Ένας ικανότατος παίκτης ο Μουμπάρακ, τον θυμόμαστε και από τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας πριν από 2 χρόνια. Ο Ψαρόπουλος τώρα. Θα περάσει την μπάλα στο Μιχάλογλου, αυτός με αντίπαλο τον Μουμπάρακ. Θα τελειώσει τη φάση, θα αστοχίσει και θα κερδίσει και το φάουλ στη διεκδίκηση από τον Μιχάλογλου. Είναι μια ωραία μάχη μεταξύ Μουμπάρακ και Μιχάλογλου. Τώρα ο κύριος Τζουγανάτος αναγκάζεται να αποσύρει τον Μιχάλογλου καθώς υπέπεσε στο δεύτερο προσωπικό του φάουλ. Όχι, οι διαιτητές λένε ότι πρέπει να γίνει στην επόμενη φάση καθώς άργησε ο παίκτης να πάει στην αλλαγή. Καράμπελας. Σεργιάνκο στην κορυφή. Μακάριο Ρεκουνιώτης. Μουμπάρακ βγαίνει από τα screen. Διστάζει, δεν σουτάρει. Θα σηκωθεί τελικά μπροστά στον Μιχάλογλου και είναι και πάλι εύστοχος. Ο
Ψαρόπουλος τώρα. Σουτάρει και αυτός για τρεις. Χωρίς να το πολύ σκεφτεί. Ευστοχή. Διαμορφώνει το 14-19. Καράμπελες τώρα. Μουμπάρακ και πάλι. Θα κερδίσει το φάουλ από το Ρεπουνιώτη. Στην προσπάθειά του να μπει στη ρακέτα του Λιξουρίου. Τώρα πέρασε ο έτερος Λαμπρόπουλος, ο Δημήτρης, στη θέση του Μιχάλογλου. Καράμπελες απ' έξω. Σεργέγκο και πάλι Καράμπελας. Deep. Πάρε ένα σκήνα του Σεργέγκο. Πολύ όμορφα το pick and roll. Ο Σεργέγκο δεν ολοκληρώνει τη φάση. Ρεκουνιώτης στο rebound και γρήγορα προσπαθεί να κάνει επίθεση στο Λιξούρι, αλλά ο Πανελευθυνιακός έχει γυρίσει. Ψαρόπουλος τώρα. Αντωνάτος. Προσπαθεί να πάρει θέση ο Ρεκουνιώτης, δεν τα καταφέρνει. Πολύ όμορφα του περνάει την μπάλα ο Ψαρόπουλος και ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο καλάθι ο Ανδρέας Ρεκουνιώτης. 16-19 το σκορ. Μουμπάρακ την προσποίηση, πάει μέχρι μέσα, βγάζει έξω τον τύπ. Αυτός απευθείας φτάρει για τρεις και πάλι εύστοχος. 16-22. Φοβερά ποσοστά από τον Πανελευθυνιακό στα σουτ έξω από τα 6-75. Λαμπρόπουλο στον άλλο Λαμπρόπουλο. Αντωνάτος στην κορυφή. Πολύ όμορφα περνάει την μπάλα στο Ρεκουνιώτη και αυτός κερδίζει άλλο ένα φάουλ. Ο Σεργέγκο θα περάσει εκτός, ο Κρασάκης στη θέση του. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος έτοιμος να επαναφέρει. Ρεκουνιώτης, τον Αντωνάτο. Ο Λαμπρόπουλος. Πολύ όμορφα στο Ρεκουνιώτη. Τόσο με αντίπαλα τον Κρασάκη, θα κερδίσει το φάουλ. Χαμηλά. Σύμφωνα με τον διαιτητή. Ζητάνε να μετρήσει το καλάθι από τον πάγκο του Λιξουρίου. Ωστόσο το φάουλ σωστά δόθηκε χαμηλά. Είναι πολύ δυνατός παίκτης ο Ρεκουνιώτης. Το έχουν καταλάβει αυτό οι παίκτες του Πανελευθυνιακού και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τον σταματήσουν. Καλά δεν μέτρησε, ωστόσο ο Ρεκουνιώτης εκτελεί ελεύθερες βολές καθώς ήταν το πέμπτο ομαδικό φάουλ της ομάδας του Πανελευθυνιακού. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Ευστοχή στη δεύτερη. Δεμορφώνει το 17-22 με 2,5 λεπτά να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Καράμπελες τώρα, προσπαθεί να πάει μέχρι μέσα, σταματάει, βγάζει έξω τον Μουμπάρακ. Δεν μπορεί να σουτάρει με αντίπαλο τον Λαμπρόπουλο, πάει και αυτός μέχρι μέσα. Ατομικές ενέργειες από τους παίκτες του Πανελευθυνιακού, ωστόσο καταφέρνει και κερδίζει ένα φάουλ στην προσπάθειά του για lay-up και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Μπάρακ που έχει κάνει ζημιά στο Λιξούρι με 2-3 τρίποντα μέχρι τώρα. Ευστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή. Εύστοχος και στη δεύτερη. Ψαρόπουλος επαναφέρει για τον Αντωνάτο. Με την ομάδα του Πανελευθυνιακού να προσπαθεί να πιέσει όλο το γήπεδο.
Λαμπρόπουλος. Βασίλης Λαμπρόπουλος, Ψαρόπουλος. Λαμπρόπουλος Δημήτρης. Πολύ όμορφα περνάει στο Ρεκουνιώτη. Αυτός κερδίζει άλλο ένα φάουλ και πάλι δεν μετράει το καλάθι που πέτυχε. Έχει διαβάσει πάρα πολύ το παιχνίδι η ομάδα του Λιξουρίου. Τροφοδοτεί τον ψηλό. Διαβάζει τα mismatch. Βρίσκεται κοντά στο σκορ. Έχει την τύχη ο Πανελευσυνιακός να έχει πετύχει μέχρι τώρα αρκετά τρίποντα. Ρεκουνιώτης ευστοχή, 19-24 τώρα. Άστοχος στη δεύτερη, Μουμπάρακ το rebound και Καράμπελας οργανώνει. Προσπαθεί να πιέσει όλο το γήπεδο ο Λαμπρόπουλος ο Δημήτρης, ωστόσο ο Καράμπελας περνάει εύκολα. Είναι στο Μουμπάρακ, αυτός με αντίπαλο τον Αντωνάτο, θα δώσει τον deep. Προσπαθεί να πάει μέχρι μέσα, γυρίζει και πάλι πίσω. Μετά από προσποιήσεις, παίρνει μια προσπάθεια, Ρεκουνιώτης το rebound. Πολλές ατομικές ενέργειες από τους παίκτες Πανελευσυνιακού και πολλά γρήγορα σούτ έχουμε δει μέχρι τώρα. Ρεκουνιώτης στην κορυφή. Κλέβει ο Καράμπελας από την κακή πάσα του Ρεκουνιώτη στον Λαμπρόπουλο, αλλά ο Καράμπελας δεν πετυχαίνει ένα φαινομενικά εύκολο lay-up. Και στην επίθεση και πάλι το Λιξούρι, Ψαρόπουλος. Προσπαθεί να περάσει στον Ρεκουνιώτη. Δεν καταφέρει να φτάσει η μπάλα σε αυτόν, αλλά έχει περάσει εκτός παρκέ από τα χέρια του Καπώνη. Ενώ τώρα έχουμε μικρή διακοπή για time out. Με ένα λεπτό να απομένει για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Το σκορ είναι 19-24, 5 πόντοι της διαφοράς. Έχουμε ένα σκληρό παιχνίδι. Ωστόσο, μέχρι τώρα αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ είναι πιο οργανωμένες επιθέσεις από το Λιξούρι. Λίγο πιο άναρχο μπάσκετ από τον Πανελευσυνιακό, πολλά σουτ. Αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Σύμφωνα με αυτό που ανέφερα και πριν, βλέπω στο φωτεινό πίνακα ότι οι δύο ψηλοί της ομάδας του Πανελευσυνιακού, ο Λεκάκης και ο Κρασάκης, έχουν και οι δύο από δύο ατομικά φάουλ σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Δείγμα του πόσο πολύ έχει περάσει η μπάλα στον ψηλό της ομάδας του Λιξουρίου, τον Ρεκουνιώτη. Ο Ψαρόπουλος θα επαναφέρει αυτή τη φορά για το Λιξούρι από το low post. Πολύ ωραίο σύστημα, ο Αντωνάτος θα βρεθεί μόνος του. Αστοχή, αλλά ο Ρεκουνιώτης είναι και πάλι εκεί για να κάνει το follow και να πετύχει το 21-24. Να μειώσει μάλλον σε 21-24. Deep τώρα με την μπάλα. Τον Καπώνη. Ψαρόπουλος τον ακολουθεί, αυτός παπάει μέχρι μέσα, θα πετύχει ένα όμορφο lay-up. Συνεχίζουν τις ατομικές ενέργειες οι παίκτες του Πανελευσυνιακού με αρκετά screen στην κορυφή έξω από το τρίποντο. Ρεκουνιώτης και πάλι. Προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Αντωνάτο, δεν τα καταφέρνει. Ενώ ο Ανέστης που πέρασε στο παρκέ δεν καταφέρνει ούτε αυτό να συγκρατήσει την μπάλα. Αφού φυσικά είχε απέναντι το μαχητικό Αντωνάτο. Και έχουμε ολόκληρη επίθεση τώρα, όχι συγγνώμη, 14 δευτερολέπτων επίθεση για το Λιξούρι από τα 23 που απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Θα περάσει τώρα στο παρκέ ο Ιωάννου στη θέση του Βασίλη Λαμπρόπουλου και ο Τριφωνόπουλος στη θέση του Ρεκουνιώτη. Αντωνάτος. Τριφωνόπουλος, Ψαρόπουλος, Λαμπρόπουλος, Δημήτρης.
Θα πάρει ένα σκρίνα από τον Τριφωνόπουλο. Θα σταματήσει και θα σουτάρει διστακτικά. Τριφωνόπουλος όμως είναι εκεί για να πάρει το rebound και να πετύχει και αυτός τους δύο πρώτους του πόντους στη Β' Εθνική. 23-26, 4 δευτερόλεπτα. Μουμπάρα κρεμασμένος, αστοχή φυσικά. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο, 23-26 το σκορ. Στα θετικά οι 23 πόντοι που έχει πετύχει η ομάδα και το ωραίο μπάσκετ που παίζει και το οργανωμένο. Στα αρνητικά οι 26 πόντοι που έχει δεχθεί στην άμυνα. Φυσικά αναφέραμε και πριν ότι ο Πανελευσυνακός έχει πετύχει πολλά τρίποντα. Οδηγίες από τους δύο προπονητές για να περάσουν και οι ομάδες και πάλι στο παρκέ για το δεύτερο δεκάλεπτο. Για το Λιξούρι βλέπουμε να περνάνε στο παρκέ οι παίκτες που ολοκλήρωσαν το πρώτο δεκάλεπτο. Ιωάννου και Τριφωνόπουλος παραμένουν μέσα. Για τον Πανελευσυνιακό επίσης βλέπουμε τον Ανέστη, Καπώνης, Ντιπ, Μουμπάρακ και Σεργένκο. Ο Μουμπάρακ νομίζω είναι ο μόνος παίκτης από το Πανελευσυνιακό που δεν έχει περάσει εκτός παρκέ καθόλου. Και ο Ψαρόπουλος για το Λιξούρι. Ανέστη τώρα οργανώνει. Καπώνει στην κορυφή. Θα δώσει το Μουμπάρακ. Ντιβ. Σουτάρει για τρεις και πάλι. Αστοχή. Ψαρόπουλος μαζεύει το rebound και προσπαθεί να τρέξει με τον Λαυρόπουλο. Αντωνάτο τώρα στην κορυφή. Έχει γυρίσει γρήγορα Πανελευθυνιακό. Ιωάννου. Θα πάρει ένα σκρίνο από τον Αντωνάτο. Δεν καταφέρει να πάει έως μέσα. Ούτε να τροφοδοτεί τον Τριφωνόπουλο. Αντωνάτο τώρα για τρεις. Αστοχό και Σεργιάνκο το rebound. Καπώνης. Με τον Αντωνάτο να τον ακολουθεί παντού. Καπώνης συνεχίζει με την μπάλα. Όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο συνεχίζει τις πολλές ατομικές ενέργειες στην ομάδα του Πανελευσυνιακού, όμως βρίσκει μια ωραία πάσα στο Μουμπάρακ και στην προσπάθεια του για να τελειώσει τη φάση κερδίζει ένα φάουλ από τον Ιωάννη. Στοχείο Μουμπάρακ στην πρώτη βολή. Και στη δεύτερη και 23-28 και πάλι διαφορά στους 5. Ψαρόπουλος. Ιωάννου. Δώσε το Λαυρόπουλο στην κορυφή. Θα περάσει και από τον Τριφωνόπουλο. Θα σταματήσει, θα στάρει για 2 και φτωχή και ο Λαυρόπουλος ο Δημήτρης. Ο Ανέστης τώρα. Με τον Ιωάννου να προσπαθεί να πιέσει. Περνάει το κέντρο εύκολα ο Ανέστης. Συνεχίζει να κρατάει την μπάλα. Βγάλει στον deep.
Πάρε ένα screen από τον Σεργέγκο. Τελικά η μπάλα και πάλι στα χέρια του Μουμπάρακ που ευστοχεί σε άλλο ένα τρίποντο. Τριφωνόπουλος. Λαμπρόπουλος. Ιωάννου τώρα. Προσπαθεί ο Τριφωνόπουλος να βγει από τα screen. Ο Σεργέγκο παίζει πολύ ωραία άμυνα. Τελικά ο Ψαρόπουλος είναι αυτός που θα πάρει την επίθεση. Θα στοχίσει και ο Αντωνάτος στην προσπάθειά του να πάρει το rebound από τον Μπάρακ θα του κάνει φάουλ. Παράπονα από, από τον προπονητή του Λιξουρίου για αυτό το φάουλ. Ωστόσο η απόφαση έχει πάρθει και ο Καπώνης είναι έτοιμος να επαναφέρει για επίθεση του Πανελευσυνιακού. Ανέστης. Μέση κρατάει την μπάλα Μουμπάρακ. Σεργέγκο. Ανέστης και πάλι με τον Ιωάννου. Μουμπάρακ θα βγει από τα screen, θα πάει μέχρι μέσα. Γυρίζει όμορφα την μπάλα τώρα ο Πανελευσυνιακός. Τελικά ο Deep σε μια προσποίηση που έκανε υπέπεσε σε βήματα. Μαρούλης περνάει και αυτό στο παρκέ στη θέση του Ψαρόπουλου. Λαμπρόπουλος οργανώνει. Τριφωνόπουλος. Μαρούλης προσπαθεί να βγει από τα screen. Στο Λαμπρόπουλο και πάλι μπάλα Ιωάννου. Ελεύθερος για τρεις. Ευστοχή ο Ιωάννου. Ένα τρίποντο που το χρειαζόταν το Λιξούρι. 28-31. Deep. Σεργέγκο. Deep και πάλι. Βλέπουμε αλλαγές στα screen και πολύ όμορφα κλέβει την μπάλα ο Τριφωνόπουλος από τον Deep. Τώρα ο Ιωάννου. Πάρε ένα screen από τον Μαρούλη. Δεν καταφέρουν να παίξουν το pick and roll. Αντωνάτος τώρα. Τον Τριφωνόπουλο. Αντίπαλο του Σεργέγκο θα πάει μέχρι μέσα με δύο αντιπάλους. Θα κάνει βήματα. Τον έκλεισαν πολύ ωραία οι Μουμπάρακ και Σεργέγκο. Και δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα στον νέτερο ψηλό, τον Δημήτρη του Μαρούλη. Ανέστης. Ιωάννου προσπαθεί να κλέψει, δεν τα καταφέρνει. Σεργέγκο στην κορυφή, θα πάει προς τα μέσα. Δεν πετυχαίνει το καλάθι, άναρχη προσπάθεια. Και τώρα ο Λαμπρόπουλος προσπαθεί να τρέξει για το Λιξούρι. Και πάλι γρήγορη επιστροφή με την Πανελευσυνιακό. Έχουμε τώρα παράβαση του Δημήτρη Λαμπρόπουλου. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς είπε ο διαιτητής. Ωστόσο η κατοχή είναι και πάλι για τον Πανελευσυνιακό. Ο Αντωνάτος ο Γεράσιμος θα περάσει και αυτός εκτός παρκέ και στη θέση του και πάλι ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Μουμπάρακ. Σεργέγκο στην κορυφή. Καπώνης. Αντίπαλο το Μαρούλι. Τώρα έχουμε άλλο ένα φάουλ που έγινε από τον Λαμπρόπουλο στο Μουμπάρακ. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά ο Μουμπάρακ στην ομάδα του Λιξουρίου. Είναι το βαρύ χαρτί της ομάδας του Πανελευσυνιακού. Ήταν το δεύτερο προσωπικό του Βασίλη Λαμπρόπουλου με το που μπήκε στο παρκέ. Καπώνης του Σεργέγκο. Καπώνης και πάλι με το Μαρούλι να τον μαρκάρει. Deep βγαίνει από τα screen, δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα. Μέσω του Σεργέγκο τελικά θα πάρει ο Deep. Λαμπρόπουλος κλέβει πολύ όμορφα. Πάει μέχρι μέσα, πολύ ωραία προσποίηση και δύο πόδια το Λιξούρι, 30-31. Παίρνει ενέργεια από την καλή άμυνα το Λιξούρι και καταφέρνει και επιστρέφει και αναγκάζει τον κύριο Καραχάλιο να πάρει time, να καλέσει time out. Αποδίδει το σχήμα που χρησιμοποίησε ο κύριος Τζουγανάτος. Προτίμησε να περάσει το παρκέ το Μαρούλι και μαζί με τον Αντωνάτο και τον Τριφωνόπουλο και τον Δημήτρη τον Λαμπρόπουλο φυσικά, παίκτες που αρέσκονται να παίζουν καλή άμυνα.
Αυτό απέδωσε και έτσι η ομάδα έχει επιστρέψει στο σκορ. 4 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Από ό,τι άκουσα, οι προπονητές καλούν τους παίκτες να συνεχίσουν τη σκληρή άμυνα. Χαρακτηριστικά άκουσα τον κύριο Παπαδάτο να λέει ότι δύο άμυνες βγάλαμε και φύγαμε μπροστά. Οπότε αυτό είναι που περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να δούμε την ομάδα να πιέζει την άμυνα και να βρίσκει εύκολα καλάθια στην επίθεση. Ενώ ο Καράμπελας πέρασε και πάλι στο παρκέ για να βοηθήσει τον Ανέστη στην οργάνωση του παιχνιδιού. Πιέζει σε όλο το γήπεδο το Λιξούρι. Καράμπελας πολύ όμορφα καταφέρνει και περνάει. Θα δώσει το Μουμπαράκ. Το παίζεται από τον Λαμπρόπουλο. Σεργιένκο στον Ανέστη. Μουμπάρακ και πάλι. Θα βγάλει έξω τον Καπόνι. Να αντίπαλα το Μαρούλι. Θα σουτάρει έξω από τα 6.75. Παραλίγο έρμπολ. Αλλά ο Μουμπάρακ σαν από μηχανής θεός έρχεται και... Ενώ η μπάλα έβγαινε προς τα έξω, την πετάει πάνω στο, την πέταξε πάνω στα πόδια του Τρυφωνόπουλου και η μπάλα για 13 δευτερόλεπτα θα είναι στον Πανελευσυνιακό. Μουμπάρακ στην επαναφορά. Σεργιένκο. Καράμπελας. Μουμπάρακ θα βγει από τα σκρίνη, δεν διστάζει να σουτάρει για 3 και πάλι εύστοχος. 30-34. Ένας ικανότατος σουτέρ. Βασίλης Λαμπρόπουλος στην κορυφή με αντίπαλο του Καπόνη. Ιωάννου βγαίνει από τα σκρίν. Θα πάρει τώρα ένα σκρίν από τον Τρυφωνόπουλο. Πολύ ωραία συνεργασία μεταξύ των δύο ψηλών. Τελικά όμως έχουμε το σπρόξιμο, το αντικανονικό σπρόξιμο του Τρυφωνόπουλου στην προσπάθειά του να ολοκληρώσει τη φάση. Και φάουλ για τον Πανελευσυνιακό. Τώρα πέρασε και πάλι στο παρκέ ο Ρεκουνιώτης. Καράμπελας οργανώνει για τον Πανελευσυνιακό. Δημήτρης Λαμπρόπουλος τον πιέζει. Καράμπελας θα γλιστρήσει και η μπάλα θα πέρασει εκτός παρκέ. Λαμπρόπουλος με τον Ιωάννου. Ιωάννου περνάει το κέντρο. Ο Λαμπρόπουλος ο Δημήτρης τώρα θα πάρει την μπάλα στο Βασίλη. Προσποιήσεις και σκρίνει από τον Ρεκουνιώτη. Μαρούλης θα σουτάρει για 3. Αστοχή και Μουμπάρακ το rebound. Δεν κατάφερε να βρει καλή γωνία πάσης για τον Ρεκουνιώτη. Έκανε ένα κακό σουτ και τώρα στην επίθεση. Πάλι δεν κατάλαβα τι είναι, επιθετικό φάουλ δείχνουν οι διαιτητές, οπότε η μπάλα θα είναι για το Λιξούρι. Ο Ιωάννου είναι έτοιμος να επαναφέρει και ο Καράμπελας και ο Ανέστης θα προσπαθήσουν να πιέσουν την επαναφορά. Λαμπρόπουλος Βασίλης, Ιωάννου. Εύκολα τελικά περνάει το κέντρο το Λιξούρι. Λαμπρόπουλος βγαίνει από τα σκριν. Τον Ανέστη να τον πιέζει. Θα πάρει ένα σκριν από τον Ρεκουνιώτη. Θα πάει στο ένας με έναν από ό,τι φαίνεται. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ο Λαμπρόπουλος όμως θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές για να μειώσει και πάλι για το Λιξούρι.
Σαράμπλος περνάει και πάλι στο παρκέ στη θέση του Μαρούλη. Λαμπρόπουλος ευστοχή στην πρώτη βολή. Ευστοχός και στη δεύτερη και 32-34. Καπώνης. Έχουμε δει πολλούς παίκτες να οργανώνουν για τον Πανελευσυνιακό. Καπώνης. Ενώ Μουμπάρακ και πάλι θα σουτάρει για τρεις, άστοχος αυτή τη φορά. Έλεγα ότι για το Πανελευσυνιακό βλέπουμε τον Καπώνη, τον Καράμπελα, τον Ανέστη. Πολλοί παίκτες οργανώνουν, αλλά τις περισσότερες επιθέσεις είναι ο Μουμπάρακ αυτός που θα τις εκτελέσει. Λαμπρόπουλος από μακριά, δεν σουτάρει. Το ξανασκέφτεται, σουτάρει και αστοχή με τον Λεκάκη που πέρασε και αυτό στο παρκέ να παίρνει το rebound. Καπώνης θα πάρει ένα σκήνα από το Λεκάκη. Ο Λαμπρόπουλος περνάει. Καπώνης θα σουτάρει τελικά. Αδυνατή να πάρει ο Ρεγουνιώδης το rebound. Και 10 δευτερόλεπτα για τον Πανελευσυνιακό. Καράμπελας προσπαθεί να πάει μέχρι μέσα. Θα βγάλει έξω τον Καπώνη. Και αυτός μια προσπάθεια όμορφη. Και δύο πόντι μπροστά στο Βασίλη Λαμπρόπουλο. Σαρόπουλος τώρα στην κορυφή. Με κάποια screen μεταξύ των δύο Λαμπρόπουλων. Ιωάννου τώρα με την μπάλα πολύ όμορφα περνάει. Και βλέπει τον Ψαρόπουλο, δεν καταφέρει να ολοκληρώσει. Αλλά ο Ρεκουνιώτης είναι και πάλι εκεί. Πετυχαίνει το καλάθι, ζητάει και το φάουλ που δεν του δίνουν οι διαιτητές. Καράμπελας τώρα στο Λεκάκι. Ανέστης γίνει από τα screen. Ελεύθερος μα δεν σουτάρει αυτός. Προσπαθεί να πάει μέχρι μέσα. Πέταξε την μπάλα και βρέθηκε ο Καπώνης εκεί, ο οποίος αστόχησε σε ένα σουτ. Καράμπελας και πάλι σουτάρει. Πολύ άστοχος. Δεν είναι καλές προσπάθειες του Πανελευσυνιακού. Τώρα ο Λαμπρόπουλος στην προσπάθειά του να πάει μέχρι μέσα κερδίζει το φάουλ. Νομίζω ότι δεν το μετράει η κυρία Μπακετέα. Και η επαναφορά θα είναι απ' έξω για το Λουξούρι. Σαρόπλος στην επαναφορά. Ρεγουνιώτης. Πολύ ωραία, έχει διαβάσει με το Λεκάκι. Θα τον πάει μέχρι μέσα. Όμορφη προσπάθεια, αλλά δεν τα καταφέρνει να πετύχει το καλάθι. Καπώνης τώρα. Πάρει το σκρίνα από το Λεκάκι. Λάθος και πολύ γρήγορα ο Λαμπρόπουλος βλέπει τον Ιωάννου, ο οποίος στην προσπάθειά του για lay-up κερδίζει το φάουλ από τον Μουμπάρακ. Τέταρτο ομαδικό για τον Πανελευσυνιακό. Τέσσερα έχει και το Λιξούρι. Και είναι η ώρα του Μιχάλογλου να περάσει και πάλι στο παρκέ στη θέση του Αντρέα Ραγκουνιώτη. Έχουμε τώρα μια λογομαχία μεταξύ του διαιτητή και του Μουμπάρακ. Ενώ ο Ιωάννου περιμένει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Σε μια δυνατότητα του Λιξουρίου να ισοφαρίσει σε 36-36. Επιχαίνει την πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη, 36-36. Καπώνης. Λεκάκης. Deep. Συγγνώμη, ο Ανέστης έδωσε το deep και πάλι Καπώνης. Ανέστης και πάλι με τον Δημήτρη Λαμπρόπουλο να πιέζει. Deep με τον Ιωάννου.
Θα γυρίσει, θα πάει μόνος του μέχρι μέσα. Όμορφη προσπάθεια. Δεν βρήκε όμως Στεφάνη, οπότε ολοκληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο η επίθεση του Πανελευσυμιακού. Πολύ ωραία άμυνα από το Λιξούρι. Και μετά το πρώτο 2-0, αν θυμάμαι καλά, έχει τη δυνατότητα τώρα να περάσει και πάλι μπροστά στο σκορ. Ψαρόπουλος επανέφερε στον Ιωάννη. Αυτός μαρκάρεται από τον deep, περνάει το κέντρο όμορφα. Λαμπρόπουλος Βασίλης βγαίνει από τα screen. Ο Μιχάλογλου με κοντήτωρο αντίπαλο, το έχει διαβάσει αυτό το Λιξούρι. Θα πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει το φάουλ. Δεν έχουν άλλο τρόπο οι παίκτες του Πανελευσυνιακού να ανακόψουν τις προσπάθειες των Μιχάλογλου, Τριφωνόπουλο και Ρεγουνιώτη. Αντώνης Μιχάλογλου έτοιμος να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Εύστοχος την πρώτη, 37-36, περνάει μπροστά το Λιξούρι με αυτόν τον τρόπο. Αστοχή στη δεύτερη, αλλά ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος θα πάρει το rebound. Ιωάννου δεν διστάζει να στάρει για τρεις και είναι εύστοχος. Δύο στο δεύτερο τρίποδο του Ιωάννου για το Λιξούρι. 40-36, διπλό το κέρδος για το Λιξούρι. Ξανακλέβει ο Λαμπρόπουλος. Πολύ μαχητικός, ιδιαίτερα μαχητικός. Τον έχουμε δει και νωρίτερα να κλέβει και άλλες μπάλες με την πίεσή του. Ενώ για το τελευταίο ένα λεπτό περνάει ο Γρηγόρης Τριφωνόπουλος στη θέση του Μιχάλογλου. Νομίζω ότι την αλλαγή αυτή την ήθελε για την άμυνα ο κύριος Τζουγανάτος, καθώς ο Μιχάλογλου έχει δύο προσωπικά φάουλ. Λαμπρόπουλος επαναφέρει στον Τριφωνόπουλο. Πολύ όμορφα με αντίπαλο τον Λεκάκη που προσπαθεί να πάει μέχρι. Τελικά βλέπει ελεύθερο τον Ιωάννου. Αστοχή αυτός για τρεις αυτή τη φορά. Ο Ντί προσπαθεί να τρέξει. Το Λιξούρι έχει γυρίσει. Ανέστης πάει μέχρι μέσα. Αστοχή. Βασίλης Λαμπρόπουλος στο ριμπάτ και είναι αυτός που με τη σειρά του τρέχει και κάνει λάθος όμως. Είδε όμορφα τον Ιωάννου, αλλά η πάση ήταν λίγο πιο μπροστά από αυτόν και πέρασε εκτός παρκέ. Και πάλι ο κύριος διαιτητής έχει κάποια λογομαχία με τον προπονητή του Λιξουρί αυτή τη φορά. Το παιχνίδι συνεχίζεται, ο Ανέστης περνάει το κέντρο, 30 δευτερόλεπτα περίπου για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Deep με αντίπαλο του Δημήτρη Λαμπρόπουλο. Σεργένκο με τον Ψαρόπουλο, θα τον πάει μέχρι μέσα. Κακή πάσα, αλλά ο Τριφωνόπουλος δεν μπορεί να κλέψει. Τάπα τελικά ο Τριφωνόπουλος στον Λεκάκη και επίθεση 12 δευτερολέπτων για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος θα δώσει στον Ψαρόπουλο και πάλι Λαμπρόπουλος ελεύθερος για τρεις. Αστοχή. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνει το πρώτο ημίχρονο, 40-36. Κατάφερε το Λιξούρι τελικά να πάρει κεφάλι στο σκορ. Δεχόμενο μόνο 10 πόντους σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Μετά από την ενέργεια που πήρε από την άμυνα, όπως είπαμε και νωρίτερα, ιδιαίτερα του Δημήτρη του Λαμπρόπουλου που έκλεψε πολλές μπάλες, θα κάνουμε μια διακοπή για το ημίχρονο και θα επιστρέψουμε σε περίπου 10 λεπτά. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Οι διαιτητές καλούν τους παίκτες να περάσουν στους πάγκους τους για να πάρουν τις τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές τους. Σε μια σύντομη ανασκόπηση του πρώτου ημιχρόνου είδαμε αρκετά μαχητικές και τις δύο ομάδες στην έναρξη του αγώνα, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 23-26 για το πρώτο δεκάλεπτο, δείγμα του άγχους
και των δύο ομάδων με κακές άμυνες θεωρητικά θα μπορούσαμε να πούμε. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο το Λιξούρι κατάφερε να παίξει καλύτερη άμυνα, να ισορροπήσει το παιχνίδι και να περάσει μπροστά με ένα επιμέρους σκορ 17-10. Είπαμε και νωρίτερα ότι το Λιξούρι παίζει πιο οργανωμένα, γυρνάει αρκετά την μπάλα, προσπαθεί να τροφοδοτήσει τους ψηλούς, τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Μένει να δούμε αν θα συνεχίσει να το κάνει για να πάρει την πρώτη νίκη στον πρώτο αγώνα αυτού του πρωταθλήματος. Η αντίπαλη ομάδα του Πανελευσινιακού έχει βρει στα χέρια του Μουμπάρακ αυτό που ψάχνει. Είναι ιδιαίτερα εύστοχο σήμερα. Έχει πετύχει αρκετά τρίποντα και είναι αυτός που έχει βάλει τους περισσότερους πόντους για την ομάδα του. Η αρχική πεντάδα για το Λιξούρι αυτή τη φορά θα είναι Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Φώτης Ιωάννου, Αντωνάτος Γεράσιμος, Αντώνης Μιχάλογλου και Βασίλης Λαμπρόπουλος. Είναι για τον Πανελευσυνιακό που και αυτό σιγά σιγά περνάει στο παρκέ. Θα είναι ο Καράμπελας, Καπώνης, Κρασάκης, Ντιπ και Μουμπάρακ φυσικά. Πρώτη επίθεση θα είναι για το Λιξούρι. Στην επαναφορά ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος. Βασίλης και πάλι Δημήτρης. Ιωάννου. Ιωάννου, ο οποίος ήταν καταλυτικός στην επαναφορά του Λιξουρίου. Πέτυχε δύο τρίποντα και δύο ελεύθερες βολές, 8 πόντους στο σύνολο. Αντωνάτος περνάει όμορφα στο Μιχάλογλου. Δεν αστοχεί αυτή τη φορά. Πολύ όμορφα. Ξεκινάει το δεκάλεπτο με οργανωμένη άμυνα για το Λιξούρι και δύο πόντους από τον Αντώνη Μιχάλογλου. Καράμπελας. Κρασάκης, τον Καπώνη. Βγάλει έξω τον Μουμπάρακ και πάλι για τρεις αυτός. Άστοχος αυτή τη φορά. Ξεκινάει αρνητικά σε αυτό το καλάθι. Ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι. Φώτης Ιωάννου. Παρανασκήνα από τον Μιχάλογλου. Δίνει την μπάλα λανθασμένα. Ο Καράμπλας θα βρεθεί να κλέψει και να προσπαθήσει να τρέξει τον ευνηδιασμό. Καπώνης, το Λιξούρι έχει γυρίσει. Δημήτρης Λαμπρόπουλος δεν μπορεί να κλέψει. Ένα screen στον Καπώνη. Deep, παραλίγο το κλέψιμο. Αλλά τελικά καλάθι και φάουλ από τον Deep. Ο Ιωάννου ήταν αυτός που βέβαια σε αντικανονικό μαρκάρισμα. Έτσι είναι, ενώ ο Βασίλης Λαμπρόπουλος παραλίγο να κλέψει μια πάσα που έγινε προς τον Deep. Τελικά αυτός κατάφερε, πήρε την μπάλα, έκανε την προσπάθεια, πέτυχε το καλάθι και φάουλ. Ευστοχή και στη βολή, διαμορφώνει το 42-39. Δημήτρης Λαμπρόπουλος οργανώνει. Περνάει το κέντρο. Βασίλης Λαμπρόπουλος. Κάποια screen εκεί. Δημήτρης Λαμπρόπουλος και πάλι. Δορυφή. Βασίλης. Διστάζει να σου πάρει για τρεις. Δίνει στο Μιχάλογλου. Εκτελεί. Αυτός αστοχή. Καράμπελας και πάλι. Rebound και τρέχει. Καπώνης. Προσπαθεί να πάει μέχρι μέσα. Πολύ ωραία. Παίρνει το διάδρομο. Αστοχή και ο Μιχάλογλου το rebound. Γρήγορη ο ρυθμός του παιχνιδιού στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Μιχάλογλου από την κορυφή. Σουτάρει. Αστοχή. Πολύ βιαστική επίθεση. Νομίζω δεν χρειαζόταν. Ζητάει συγγνώμη στον πάγκο. Καπώνης. Όμορφα περνάει την μπάλα στο Κρασάκι. Είναι κοντύτερο αντίπαλο. Θα κάνει το φάουλ. Πολύ όμορφα στήθηκε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Και κέρδισε το φάουλ από τον Κρασάκη. Αναφέραμε τον Ιωάννη νωρίτερα, ο οποίος πέτυχε 8 πόντους
στην προσπάθεια του Λουξουριού να επανέλθει στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά αξίζει να κάνω μια αναφορά και στο Δημήτρη τον Λαμπρόπουλο, που από τη στιγμή που πέρασε έδωσε πολλή ενέργεια στην άμυνα με 2 κλεψίματα και 6 προσωπικούς πόντους. Ήταν και αυτός βασικός στην επιστροφή του Λουξουριού. Και τώρα είναι αυτός που οργανώνει, περνάει όμορφα το κέντρο, μακάρατα από τον deep. Θα δώσει τον άλλο Λαμπρόπουλο, τον Βασίλη. Θα πάρει ένα σκρίνι, θα πάει μέχρι μέσα. Θα δεχτεί το κόψιμο από τον Σεργένκο. Καπώνηση στο Μουμπάρακ με αντίπαλο τον Αντωνάτο. Πάει μέχρι μέσα. Κερδίζει το φάουλ. Νομίζω ήταν λίγο τραβηγμένο το σκρίνιμα του διαιτητή. Το κέρδισε με τη φωνή του Μουμπάρακ αυτό το φάουλ. Ήταν το τρίτο προσωπικό του Λαμπρόπουλου. Άλλο ένα πλήγμα για τον κύριο Τζουγανάτο. Σπάνια στο χιόνι Μπάρακ και πάλι πετυχαίνει την πρώτη βολή. ...42-41 με δύο εύστοχες ελεύθερες βολές. Μιχάλογλου επαναφέρει. Πιέζει όλο το γήπεδο από τον Πανελευσυνιακό. Καταφέρνει και βάζει την μπάλα στο παρκέ του Λουξούρη. Βασίλης Λαμπρόπουλος τώρα στην κορυφή, θα πάρει ένα σκρίνι από τον Μιχάλογλου. Μιχάλογλου, πολύ όμορφα περνάει στο Ρακουνιώτη που έχει πάρει ωραία θέση και κερδίζει το φάουλ χαμηλά από τον Σεργένκο. Δεν καθυστερεί ο Σεργένκο, ξέρει ότι δεν μπορεί να ανακόψει τον Ρακουνιώτη και του κάνει πολύ γρήγορα ένα φάουλ. Επαναφέρει ο Λαμπρόπουλος. Ρακουνιώτης, Μιχάλογλου. Λαμπρόπουλος θα βγει από τα σκρίνη να πάρει και πάλι την μπάλα. Παραλίγο το λάθος, συγκρατεί την μπάλα και σουτάρει ο Λαμπρόπουλος άστοχα. Ο Καπώνης τώρα πάρει το rebound και οργανώνει με τη βοήθεια του deep την επίθεση του Πανελευσυνιακού. Το σηκώνεται μπροστά στο Ρακουνιώτη. Πολύ ωραία προσπάθεια και πετυχαίνει άλλους δύο πόντους για να πέρασει και πάλι ο Πανελευσυνιακός μπροστά στο σκορ με 42-43. Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ρακουνιώτης προσπαθεί να πάρει θέση, δεν τα καταφέρνει. Λαμπρόπουλος από μακριά, εύστοχος. Δεν δίστασε ο Λαμπρόπουλος, πήρε την μπάλα από τον Αντωνάτο και σούταρε για να ευστοχίσει και αυτός με τη σειρά του σε ένα τρίποντο και να περάσει το Λουξούρι και πάλι μπροστά στο σκορ. Deep. Αντίπαλο τώρα Κουνιώτη. Προσπαθεί να τον πάει στα πόδια. Κερδίζει σωστά το φάουλ για δύο ελεύθερες βολές. Ανάγκασε το Ρακουνιώτη να, με τις προσποιήσεις του να πάρει λάθος θέση και να υποπέσει σε αντικανονικό μαρκάρισμα. Ψαρόπλος έχει σηκωθεί. Θα περάσει το παρκέ στη θέση του Δημήτρη Λαμπρόπουλου. Μια μικρή διακοπή για κάποια προβλήματα της γραμματείας. Κάποιες μικρές διορθώσεις στον φωτεινό πίνακα. Ένα φάουλ που δεν είχε χρεωθεί στον Σεργένκο και διόρθωση στο σκορ 45-43 για το Λουξούρι. Αστοχή ο Ντίπ στην πρώτη βολή.
Εύστοχος στη δεύτερη, 45-44. Ο Σεργέγκο θα περάσει εκτός. Ο Λεκάκης στη θέση του. Σαρόπουλος στον Αντωνάτο. Σαρόπουλος και πάλι, βοηθάει να περάσει μπάλα το κέντρο. Βασίλης Λαμπρόπουλος οργανώνει τώρα. Ένα σκρίν από Μιχάλογλου στην κορυφή. Το Ρεκουνιώτη, πολύ ωραία συνεργασία και κάρφωμα από τον Ανδρέα Ρεκουνιώτη. Σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής, κάτι έχει δει στην μπασκέτα. Επανέναρξη του παιχνιδιού μετά από μικρή σύσκεψη των διαιτητών. Καράμπελας οργανώνει για τον Πανελευσυνιακό. Καπώνης, μαρκαράδα τον Αντωνάτο. Ζητάει ένα σκριν, θα το πάρει από τον Λεκάκη. Θα δώσει τον τιπ. Ζητάει και αυτός άλλο ένα σκριν. Αυτό είναι το παιχνίδι του Πανελευσυνιακού. Πολύ ωραία τώρα ελευθερώνει τον Λεκάκη. Δεν καταφέρνει να πετύχει το καλάθι. Άστοχη προσπάθεια, ήταν πολύ ωραίο το pick and roll που έπαιξε με τον deep, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει το καλάθι. Λαμπρόπουλος επαναφέρει, Αντωνάτος. Περνάει το κέντρο, του μαρκάρεται από τον Καπώνη. Θα δώσει τον Ρεκουνιώτη. Στην κορυφή, πολύ ωραία, βγαίνει από τα σκήνα ο Μιχάλογλου και παίρνει την μπάλα. Με αντίπαλο τον Μπάρακ δεν καταφέρνει να πετύχει το καλάθι. Αλλά από τη μαχητικότητα του Αντωνάτου η μπάλα περνάει εκτός από τα χέρια του Καράμπελα και έχουμε άλλη μία νέα επίθεση 14 δευτερολέπτων για το Λιξούρι. Ψαρόπουλος θα επαναφέρει. Λαμπρόπουλος για τρεις. Δεν διστάζει, δικαιώνεται και πάλι. Είναι σημαντικό να βρει ψυχολογία. Πετυχαίνει άλλο ένα τρίποντο. Ο τύπος αυτός με τη σειρά του θα δεχθεί το κόψιμο. Θα δεχθεί το κόψιμο. Θα δώσει φάουλ ο διαιτητής. Νομίζω ότι ήταν καθαρό. Ήταν ένα λάθος νομίζω αυτή τη φορά το διαιτητή. Ο Deep θα έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές παρόλα αυτά. Δεν έχει σημασία. Το σκόρ είναι 50-44 υπέρ του Λιξουρίου. 50-45 τώρα. Μιχάλογλου επαναφέρει. Προσπαθεί να πιέσει ο Πανελευσυνιακός, ο Ντίπης πιέζει τον Ψαρόπουλο. Αυτός περνάει εύκολα το κέντρο, Ρεκουνιώτης. Ωραία, προσπαθεί, θα βγει από τα σκρίν ο Λαμπρόπουλος, θα πάρει την μπάλα. Ελεύθερος ο Μιχάλογλου, θα δώσει το Ρεκουνιώτη. Θα κάνει την παράβαση, άκυρο πίδημα από το Ρεκουνιώτη. Δεν συμφωνεί, αλλά νομίζω ότι είναι σωστό το σφύριγμα του διαιτητή. Λιγότερο από 5 λεπτά για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Το Λιξούρι καταφέρνει και διατηρεί μια μικρή διαφορά 4 πόντων μέχρι τώρα. 50-46. Ενώ ο Ντίπ θα σουτάρει για 3 για να μειώσει και θα τα καταφέρει. Έχει πάρει τη σκυτάλη από τον Μουμπάρακ ο Ντίπ και είναι αυτός που παίρνει πλέον τις περισσότερες επιθέσεις για τον Πανελευσυνιακό. Παγίδα τώρα στον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Καταφέρνει και βρίσκει μια πάσα, αλλά νωρίτερα έχει κερδίσει το φάουλ. Είναι η ώρα του Τρυφωνόπουλου να περάσει και πάλι στο παρκέ. Στη θέση του
Ρεκουνιώτη, ο οποίος φαίνεται λίγο εκνευρισμένος από το προηγούμενο σφύριγμα του διαιτητή. Μιχάλογλου επαναφέρει. Τρυφωνόπουλος, Ψαρόπουλος. Λαυρόπουλος βγαίνει από τα σκριν. Ένα σκριν από τον Τρυφωνόπουλο. Δεν καταφέρουν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Αντωνάτος θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Μιχάλογλου είναι εκεί για να πάρει το rebound και να πετύχει το 52-49. Ταπώνεις τώρα. Συνεχόμενα σκριν. Deep τώρα με την μπάλα. Φαίνεται να θέλει να παίξει το ένας με έναν το Βασίλη Λαμπρόπουλο. Προσποιήσεις συνεχόμενες, θα πάρει το σουτ, θα αστοχίσει. Κακή προσπάθεια από τον τύπο αυτή τη φορά. Βασίλης Λαμπρόπουλος θα πάρει κάποια σκριν. Πολύ ωραία, θα βρει τον Αντωνάτη, θα κερδίσει το φάουλ. Παρά λίγο να πετύχει το καλάθι. Δεν θα τα καταφέρει, θα έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Διάβασε πολύ όμορφα την άμυνα αυτή τη φορά ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Είδε το κόψιμο του συμπαίκτη του, ο οποίος δυστυχώς δεν κατάφερε να πετύχει το καλάθι. Δύο αλλαγές τώρα για την ομάδα του Πανελευσυνιακού. Θα βγει ο Λεκάκης και ο Καπώνης στη θέση του Σεργένκο και Κρασάκης. Αντωνάτος εκτοχή στην πρώτη βολή. Είναι εύστοχος και στη δεύτερη. Διαφορά 5 πόντων για το Λιξούρι. Έχουμε ένα time out. Περνάνε οι δύο ομάδες στους πάγκους. Είναι σημαντικό ότι καταφέρνει και διατηρεί αυτή την έστω και μικρή διαφορά το Λιξούρι. Δείχνει χαρακτήρα. Οι ομάδες επιστρέφουν στο παρκέ χωρίς καμία αλλαγή και ο Ντίπ είναι έτοιμος να επαναφέρει για οργανωμένη επίθεση του Πανελευσυνιακού. Ανέστης περνάει το κέντρο και μαρκάρει το Βασίλη Λαμπρόπουλο. Ντίπ Σεργένκο με αντίπαλο το Μιχάλογλου, θα προσπαθήσει να πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει μια πάση στο Μουμπάρακ που είναι πολύ πλάγια, αλλά πετυχαίνει ένα φοβερό τρίποντο. Λαμπρόπουλος. Άρα λίγο λάθος πάση στο Μιχάλογλου. Τελικά αυτός καταφέρνει, παίρνει και συγκρατεί. Πάει μέχρι μέσα, βγάζει έξω τον Ψαρόπουλο. Προσποιείται, μπαίνει και αυτός μέχρι μέσα. Πετυχαίνει το καλάθι, δεν κερδίζει φάουλ. Φάνηκε να υπάρχει κάποιος που προσπάθησε να τον ανακόψει εκεί πέρα. Ο Ντίπ τώρα θα πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει πολύ έξυπνα ένα φάουλ χαμηλά από τον Τρυφωνόπουλο. Θα εκτελέσει βέβαια ελεύθερες βολές αφού είναι το πέμπτο ομαδικό του Λουξουρίου. Πολύ έξυπνος και έμπειρος παίκτης ο Ντίπ.
Ενώ τώρα ο Φώτης Ιωάννου επανέρχεται και πάλι στο παρκέ για να πάρει τη θέση του Γρηγόρη Τρυφωνόπουλου. Βλέπουμε ότι ο κύριος Τζουγανάτος έχει τη δυνατότητα να εναλλάσσει να κάνει αλλαγές μεταξύ υψηλών και κοντών παικτών, αφού η ομάδα του Πανελευσυνιακού είναι αρκετά κοντύτερη στο σύνολό της σχέση με το Λουξουρίο. Ο Ντιπ μειώνει και πάλι σε 56-54. Και περνάει εκτός παρκή για να ξεκουραστεί. Στη θέση του περνάει ο Καπώνης. Ο Ψαρόπουλος. Δίνει στο Λαυρόπουλο για να οργανώσει. Φώτης Ιωάννου. Πολύ ωραία βλέπει τον Μιχάλογλου με καλύτερο αντίπαλο. Πάει μέχρι μέσα. Πετυχαίνει ωραίο καλάθι μπροστά στον Κρασάκη. Αυτές τις επιθέσεις χρειάζεται το Λιξούρι. Καπώνης τώρα. Κρασάκης, με αντίπαλο τον Μιχάλογλου. Δεν μπορεί να δώσει τον Μουμπάρακ. Πολύ καλή άμυνα από τον Αντωνάτο. Ο Μουμπάρακ θα πάρει την μπάλα πολύ μακριά τελικά. Θα προσπαθήσει να πάει μέχρι μέσα. Κρεμασμένος, πετυχαίνει ακόμα δύο πόντους. Ψαρόπουλος, 58-56 το σκορ. Με τη σειρά του πάει και αυτός μέχρι μέσα. Δεν καταφέρνει να αλλάξει χέρι για αστοχή. Και στην προσπάθειά του ο Ανέστης να τρέξει, κερδίζει ένα φάουλ και δύο ελεύθερες βολές. Έχει γίνει λίγο άναρχο το μπάσκετ στα τελευταία λεπτά. Φαίνεται και πάλι το άγχος και στις δύο ομάδες. Αυτό έχει ευνοήσει αυτή τη στιγμή τον Πανελευσυνιακό, που από την αρχή του αγώνα έχουμε τονίσει ότι παίζει πιο άναρχα. Ανέστησε ευστοχή. Ευστοχή και στη δεύτερη και δύο λεπτά πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Έχουμε και πάλι ισορροπία στο σκορ 58-58. Ψαρόπουλος θα δώσει τον Ιωάννου στην κορυφή. Στον μαρκάρεται από τον Μουμπάρακ αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία, θα δώσει τον Λαυρόπουλο, ο οποίος δεν καταλάβει ότι είχε ελεύθερο διάδρομο. Μιχάλογλου, Ψαρόπουλος, Ιωάννου, θα πάει μέχρι μέσα. Δίνει έξω τον ελεύθερο Μιχάλογλου, πολύ ωραία γυρίζει την μπάλα. Δημήτρης Λαυρόπουλος, άστοχος για τρεις. Ευνηδιασμός για τον Πανελευσυνιακό, αλλά φοβερή άμυνα του Δημήτρη Λαυρόπουλου που παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Ανέστη. Εδώ πέτυχε ένα καλάθι ο Ψαρόπουλος, αλλά οι διαιτητές έχουν δείξει παράβαση και βήματα. Και έτσι έχουμε και πάλι κατοχή για τον Πανελευσυνιακό. Τι είπε, επαναφέρει, Καπώνης. Σεργένκο. Κρασάκης. Κρασάκης θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Μιχάλογλου με λίγο καθυστερημένο σφύριγμα από την κυρία Μπακετέα. Ωστόσο νομίζω ότι ήταν καθαρή η παράβαση του Μιχάλογλου. Ο Ψαρόπουλος τώρα περνάει στους παρκές, στη θέση του Ρεκουνιώτης. Ο Κρασάκης είναι εύστοχος. Και πάλι μπροστά στο σκόρ ο Πανελευσυνιακός. Στοχή στη δεύτερη, Μιχάλογλου το rebound. Λαυρόπουλος τώρα, θα πάρει ένα σκρίνα από τον Ρεκουνιώτη. Στον Ιωάννου που είναι ελεύθερος, θα δεχτεί το κόψιμο, αλλά ο Αντωνάτος είναι εκεί για να πάρει το rebound
Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει στο καλάθι του Πανελευσυνιακού. Και τώρα ο Ντύπο οργανώνει. Σεργέγκο. Σεργέγκο στην κορυφή. Κρασάκης, Καπώνης. Σεργέγκο βγαίνει από τα σκριν. Δεν παίρνει την μπάλα τελικά. Ντύπ και πάλι. Τώρα έχει βρεθεί ο Ρεκουνιώτης να τον μαρκάρει. Θα σηκωθεί, θα σουτάρει εύστοχα. Κάνει μια προσποίηση, μπερδεύει τους αντιπάλους του και σηκώνεται και σουτάρει ανενόχλητος για να πετύχει το ένα καλάθι μετά το άλλο. Ρεκουνιώτης τώρα. Ρεκουνιώτης με αντίπαλο του Κρασάκη. Εδώ στον ελεύθερο Αντωνάτο. Μιχάλογλου, σουτάρει για τρεις. Εύστοχος αυτή τη φορά. Το χρειαζόταν αυτό το σουτ. 61-61. Λίγα δευτερόλεπτα που μένουν για τον ολοκλήρωση του δεκαλέπτου. Δεν προλαβαίνει να εκτελέσει επίθεση ο Deep. Και έτσι ολοκληρώνεται με ισοπαλία το τρίτο δεκάλεπτο. 61-61. Δεν κατάφερε να διατηρήσει τελικά καθ' όλη τη διάρκεια του δεκαλέπτου διαφορά που είχε το Λιξούρι. Έχουμε ένα επιμέρους 21-25 υπέρ του Πανελευσυνιακού σε αυτό το δεκάλεπτο. Βλέπουμε όπως και στο πρώτο και τώρα το Λιξούρι δέχθηκε αρκετούς πόντους. Ελπίζουμε να επαναλάβει την καλή άμυνα του δευτέρου δεκαλέπτου για να πάρει το ρόσφυλλο αγώνα. Οι παίκτες του Λιξουρίου περνάνε στο παρκέ. Η πεντάδα θα είναι Ιωάννου, Λαμπρόπουλος, Λαμπρόπουλος, Μιχάλογλου και Ρεκουνιώτης. Πανελευσυνιακός καθυστερεί και πάλι λίγο να επιστρέψει στο παρκέ. Η πεντάδα θα είναι Μουμπάρακ, Καράμπελας, Ντιπ, Σεργέγκο και Κρασάκης. Πρώτη επίθεση για τον Πανελευσυνιακό με τον Μουμπάρακ να είναι έτοιμος να επαναφέρει. Καράμπελας. Περνάει το κέντρο, δίνει στον Ντιπ. Και πάλι Καράμπελας στο Σεργέγκο με αντίπαλο τον Μιχάλογλου. Μουμπάρακ θα προσπαθήσει να πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ. Το παραδέχεται ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος. Δεν το πολύ σκέφτηκε ο Μουμπάρακ. Πολύ όμορφα πήρε το διάδρομο. Βρέθηκαν 2-3 αντίπαλοι να τον μαρκάρουν και ο Λαμπρόπουλος υπέπεσε σε φάουλ. Εύστοχος και στις δύο βολές, 61-63 και μια πολύ σύντομη αλλαγή, ο Καπώνης θα περάσει τη θέση του Καράμπελα. Λαμπρόπουλος. Άλλο Λαμπρόπουλο το Βασίλη, πάρει κάποια σκριν, Ιωάννου.
Δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Ρεκουνιώτη, θα του δώσει την μπάλα τελικά. Αυτός θα κάνει την προσπάθεια, νομίζω ότι ήταν φάουλ, δεν δίνεται κατά τους διαιτητές. Αστοχή και τώρα είναι η σειρά του Μουμπάρακ. Να πετύχει ένα καλάθι, νομίζω ότι ήταν παράβαση νωρίτερα. Ο Λιγόρης στο Λιξούρι στην αρχή του πρώτου του τέταρτου δεκαλέπτου. Έχει δεχθεί 4 γρήγορους πόντους σε 40 περίπου δευτερόλεπτα και βρίσκεται πίσω 61-65. Μιχάλογλου. Ρεκουνιώτη στην κορυφή. Ιωάννου. Λαμπρόπουλος. Δεν μπορεί να σουτάρει. Ψάχνει την πάση του Ρεκουνιώτη. Τον βρίσκει. Όλοι οι αντίπαλοι πάνω του και κερδίζει το φάουλ. Είναι χαρακτηριστική προσπάθεια των παικτών του Παλαινευσυνιακού να μην αφήσουν, είτε να μην αφήσουν την μπάλα να περάσει τον Ρεκουνιώτη, είτε με το που φτάσει η μπάλα σε αυτόν να πέσουν 2 και 3 και 4 ακόμη πάνω του. Ιωάννου επαναφέρει. Ρεκουνιώτη στο Λαμπρόπουλο. Λαμπρόπουλος θα πάει μέχρι μέσα. Πάλι δεν δίνεται φάουλ. Και άστοχη προσπάθεια του Λαμπρόπουλου, Καπώνης τώρα. Παραλίγο να το γλίστριμα, αστοχή σε ένα σουτ. Αλλά ο Σεργένκο είναι αυτός που παίρνει το rebound και ανανεώνει την επίθεση για τον Πανελευσυνιακό. Εδώ δεν συμφώνησαν αρχικά οι δύο διαιτητές, αλλά τελικά η μπάλα δόθηκε στον Πανελευσυνιακό για τα 11 δευτερόλεπτα που απομένουν για να ολοκληρώσει την επίθεση. Ο Καπώνης απ' έξω. Μουμπάρακ έξω από τα 6.75. Σουτάρι και ευστοχή. Άλλο ένα φοβερό τρίποντο από τη γωνία. Και σπεσμένα time out ο κύριος Τζουγανάτος. Από τον πάγκο του Λιξουρίου έχουν κάποια παράπονα επειδή ο χρόνος δεν σταμάτησε να κυλάει. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα για το Λιξούρι σε αυτό το 1,5 λεπτό που ήδη έχει διανυθεί στην τέταρτη περίοδο. Ο Πανελευσυνιακός έχει καταφέρει να πάρει μια διαφορά πολύ γρήγορα 7 πόντους. Η κατοχή αυτή τη στιγμή είναι για το Λιξούρι με τον Λαπρόπουλο να οργανώνει. Ο Χαλόγλου δίνει ένα screen. Ο Λαπρόπουλος Βασίλης θα κερδίσει το φάουλ από Μουμπάρακ. Ψαρόπουλος από πλάγια επαναφέρει στον Μιχαλόγλου με αντίπαλο τον Κρασάκη. Αβίαστο λάθος από τον Δημήτρη Λαμπρόπουλο που δεν καταφέρνει να συγκρατήσει την μπάλα και αυτή περνάει εκτός παρκέ. Δίπ και Καπώνης τώρα στην επαναφορά για τον Πανελευσυνιακό. Ο Ψαρόπουλος πιέζει. Σεργένικο στην κορυφή.
Κρασάκης προσπαθεί να δώσει ένα screen. Σεργιένκο κρατάει την μπάλα. Και Βασίλης Λαυρόπουλος κερδίζει άλλο ένα επιθετικό φάουλ. Υπάρχει χρόνος, η διαφορά είναι 7 πόντους, αλλά απομένουν άλλα 8 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Για τον Πανελευσυνιακό τώρα ο Ανέστης περνάει στη θέση του Σεργέγκο που έκανε το λάθος στην προηγούμενη επίθεση. Δημήτρης Λαυρόπουλος. Αντωνάτος. Λαυρόπουλος Βασίλης. Κάνει ένα σκρίν από τον Μιχάλογλου. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν καταφέρνει ούτε αυτή τη φορά να πετύχει το καλάθι, αλλά ο Αντωνάτος είναι εκεί για να πάρει το rebound και να μειώσει 63-68. Τώρα χρειάζεται καλές άμυνες στο Λουτσούρι. Ψαρόπουλος προσπαθεί να πιέσει τον Καπόνι. Ανέστη βγαίνει από τα screen. Deep. Πολύ έμπειρος παίκτης. Μουμπάρακ. Σουτάρει ανενόχλητος. Δεν πρέπει να μείνει ανενόχλητος. 6 από τα 6,75. Ευστοχή και πάλι. 63-71. Βασίλης Λαυρόπουλος. Δημήτρη Λαυρόπουλο ήταν ελεύθερος, δεν σούταρε για τρεις. Πολύ όμορφα έδωσε τον Μιχάλογλου. Τρίτη φορά θα σουτάρει και θα ευστοχήσει για να μειώσει σε 65-66-71. Πίεση του Λαυρόπουλου και φάουλ. Λεκουνιώτης περνάει και πάλι στη θέση του Μιχάλογλου. Καπώνης και πάλι τον προσπαθεί να πιέσει πιο ψηλά ο Ψαρόπουλος. Δεν μπορεί να του πάρει την μπάλα, αλλά τον κάνει να χαραμίσει αρκετό χρόνο. Deep. Πολύ ωραία και πάλι. Ο Deep πήρε μια προσπάθεια, αστόχησε. Τελικά πολλές αλλαγές και πολλές μονομαχίες και τζάμπολ. Με την κατοχή να είναι για την ομάδα του Λουξουρίου. Κάθε επίθεση και κάθε άμυνα είναι πιο σημαντική από την προηγούμενη τώρα. Βασίλης Λαυρόπουλος περνάει το κέντρο. Μαρκάρεται τον Ανέστη. Ρεγκουνιώτης και Αντωνάτος του δίνουν ένα σκριν. Αντωνάτος ελεύθερος. Σουτάρει για τρεις. Άστοχος και ο Κρασάκης θα πάρει το rebound. Έμεινε ελεύθερος στην κορυφή. Αν και είχε πολύ χρόνο αποφάσισε να σουτάρει. Τώρα κακή προσπάθεια από τον Καπόνι. Δεν προλαβαίνει να κάνει ευνηδιασμό το Λιξούρι. Δημήτρης Λαυρόπουλος. Προσπαθεί να πάει μέχρι μέσα. Βγάζει έξω. Έχουμε ένα σουτ τριών πόντων και πάλι άστοχο. Δεν είδα από ποιον ήταν, από τον Βασίλη Λαυρόπουλο νομίζω. Και πάλι ο Καπώνης οργανώνει. Deep. Ανέστης. Ο Μουμπάρακ με αντίπαλο το Ρεκουνιώτη έχει βρεθεί αυτή τη φορά. Θα πάει μέχρι μέσα. Πετυχαίνει όμορφα το καλάθι. Δεν βρέθηκε κανένας να βοηθήσει εκεί. Και 66-73. Βασίλης Λαυρόπουλος. Αντωνάτος. Δημήτρης Λαυρόπουλος. Θα πάρει ένα σκριν. Με αντίπαλο το Μουμπάρακ θα πάει στο ένας μέναν. Πολύ όμορφα ο Λαυρόπουλος πετυχαίνει το καλάθι. Και κερδίζει και λίγη από την ψυχολογία του Μουμπάρακ. Καπώνης κρατάει την μπάλα. Παρόλο που χαραμίζουν αρκετά δευτερόλεπτα παίξη του Πανελευσυνιακού, τελικά καταφέρνουν στο τέλος και βρίσκουν μια λύση και η μπάλα μπαίνει στο παλάτι του Λουξουρίου. Όπως και αυτή τη φορά ο Ανέστης στη λήξη του χρόνου πετυχαίνει άλλο ένα τρίποντο. Λαυρόπουλος, Ρεκουνιώτης, Ψαρόπουλος. Ψαρόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ.
Κερδίζει το φάουλ στην προσπάθεια να εκτελέσει, νομίζω. Θα είναι δύο, θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Φώτης Ιωάννου περνάει στη θέση του Δημήτρη Λαμπρόπουλου. Φτάει από τη διαφορά. Έχει τη δυνατότητα ο Ψαρόπουλος να μειώσει τους 5 με 4 και 22 να απομένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Μουμπάρακ είναι αυτός που αυτή τη φορά θα περάσει εκτός παρκέ, καθώς έχει 4 φάουλ και νομίζω, αν καταλαβαίνω καλά, ότι ο προπονητής θέλει να τον έχει διαθέσιμο αν χρειαστεί στα τελευταία λεπτά ή και δευτερόλεπτα. Εύστοχος και στις δύο βολές ο Σωκράτης Ψαρόπουλος, 70-75. Ανέστης οργανώνει, είναι σημαντικό σε αυτή τη στιγμή που ο Μουμπάρακ, ένα όπλο του Πανελευθυνιακού, βρίσκεται εκτός παρκέ, να επιστρέψει το Λιξούρι. Deep. Πολύ ωραία συνεργάζεται με τον Κρασάκη, αυτός αστοχεί, ευτυχώς δεν καταφέρει να πάρει το rebound. Τελικά έχουμε και πάλι τζάμπολ. Αυτή τη φορά η κατοχή θα είναι για τον Πανελευθυνιακό. Επίθεση 14 δευτερολέπτων με τον Ανέστη να είναι έτοιμος να επαναφέρει από το low post. Από την baseline στην ώρα. Πολύ ωραία δίνει στο Σεργέγκο, αυτός με δύο αντιπάλους. Παραλίγο να χάσει την μπάλα, τελικά ο Καράμπελας είναι αυτός που διεκδικεί και κερδίζει το φάουλ. Νομίζω ήταν μια μονομαχία όπου δεν υπήρχε κάποιος που έκανε φάουλ, ωστόσο οι διαιτητές είδαν φάουλ από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, είναι το τέταρτο του και το τρίτο ομαδικό για τον Λουξούρι. Καράμπελας έτοιμος να επαναφέρει. Καράμπελας θα ξαναπάρει την μπάλα από τον Κρασάκη, θα δώσει τον deep στην κορυφή, αυτός θέλει να πάει και πάλι στο ένας με έναν τον Ρε Κουνιώτη. Δεν του έδωσε πολύ χώρο. Ο Ανέστης αστοχεί αυτή τη φορά, αλλά δεν καταφέρουν να πάρουν το rebound. Πρέπει στο Λουξούρι ο Ανέστης και πάλι. Θα γλιστρήσει, νομίζω ήταν βήματα. Δεν δίνεται κάτι από τους διαιτητές. Αλλά πετάει την μπάλα εκτός παρκέ. Σημαντικό είναι ότι βγήκε αυτή η άμυνα τελικά για το Λιξούρι, 30 και 37 απομένουν, 70-75 το σκορ και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είναι έτοιμος να οργανώσει. Σαρόπουλος στην κορυφή. Έχουμε ένα φάουλ τώρα από τον deep στον Ιωάννου στην προσπάθεια του να βγει από τα screen. Θα εκτελέσει ελεύθερες βολές ο Ιωάννου. Με αυτόν τον τρόπο έχει τη δυνατότητα το Λιξούρι με σταματημένο το χρονόμετρο να επιστρέψει να μειώσει άλλους δύο πόντους. (Συσχελίδι) 71-75. (Συσχελίδι) 72-75 και όλα είναι ρευστά. Ανέστης. Ο Ιωάννου προσπαθεί να τον πιέσει, αλλά αυτός περνάει το κέντρο. Θα δώσει τον Κρασάκη. Τους μαρκάρει τώρα από τον Αντωνάτα αυτή τη στιγμή. Deep βγαίνει από τα screen, παίρνει την μπάλα. Πολύ ωραία συνεργάζεται με τον Κρασάκη. Αυτός ευστοχεί αυτή τη φορά. Όμορφο pick and roll. Ωραία επίθεση, ψύχρεμη για την ομάδα του Πανελευθυνιακού. Ιωάννου συνεργάζεται με τον Ρεκουνιώτη, παίρνει ένα screen. Ψαρόπουλος εκτελεί για τρεις, εύστοχος, 75-77. Deep. Deep, μακάρατα τον Ψαρόπουλο. Καπώνης. Νομίζω ότι και πάλι θέλει να δώσει το deep. Θα σουτάρει ένα πολύ κακό σουτ
Άστοχο φυσικά, Λαμπρόπουλος παίρνει το rebound, του Σαρόπουλος προσπαθεί να τρέξει. Σταματάει η οργανωμένη επίθεση. Κάνει μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα και πετυχαίνει ένα πανέμορφο καλάθι ο μαχητής Σαρόπουλος. Πήρε την ομάδα στις κλάδες στις δύο τελευταίες φάσεις, πέτυχε 5 προσωπικούς και συνεχόμενους πόντους και επανέφερε την ισορροπία σε 77-77. 2 και 16 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο κύριος Καραχάλιος ζήτησε αμέσως μετά το καλάθι του Ψαρόπουλου time out. Οι φίλοι του Λιξουρίου αξίζει να αναφερθεί ότι βρίσκονται έξω από το γήπεδο και προσπαθούν με τον τρόπο τους να στηρίξουν την ομάδα. Ελπίζουμε σύντομα να καταφέρουν και πάλι να βρίσκονται εντός παρκέ, εντός αγωνιστικού χώρου, συγγνώμη. Επέστρεψαν οι δύο ομάδες και μαζί τους επέστρεψε και ο Μουμπάρακ για αυτά τα τελευταία 2 και 16. Καπώνης. Παίρνει ένα σκέντρο στην κορυφή. Κρασάκης. Μουμπάρακ βγαίνει στην κορυφή. Δεν μπορεί να σουτάρει, δεν το αφήνει χώρο Ψαρόπουλος. Ζητήσει ανοιχτό γήπεδο, θα σουτάρει από πολύ μακριά. Πολύ κακό σουτ, άστοχο Ιωάννου. Την μπάλα στη χέρια του Ιωάννου. Αυτό δίνει στο Λαμπρόπουλο για να οργανώσει και να ξαναπεράσει το Λιξούρι μπροστά στο σκορ. Πολύ ωραία βγαίνει από τα σκρίνια του Ιωάννου. Μιχάλογλου, ανενόχλητο για τρεις. Κακό σουτ και αυτό, αλλά και πάλι η μπάλα στα χέρια του Ιωάννου. Μιχάλογλου, ηλιόμορφα με κοντύτερο αντίπαλο. Παίρνει θέση, δέχεται το κόψιμο ψηλά και ο Μουμπάρακ τρέχει στον ευνηδιασμό. Θα πάει μέχρι μέσα, κανένα φάουλ σύμφωνα με τους διαιτητές. Ο Ψαρόπουλος τώρα με τη σειρά του πάει μέχρι μέσα και αυτός δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι και στο τελευταίο 1 και 10 που απομένει οργανώνει την επίθεση του Πανελευσυνιακού Ντύπ. Νομίζω ότι και αυτός θέλει ανοιχτό γήπεδο, θα πάρει ένα screen για να έχει ψηλότερο αντίπαλο και να πάει στα πόδια, θα πάει μέχρι μέσα, συνεργάζεται με τον Κρασάκη, ο οποίος πετυχαίνει το καλάθι. Αδράνησε η άμυνα του Λιξουρίου εδώ. Συνεργάστηκε ωραία ο Ντύπ και ο Κρασάκης και ο τελευταίος πέτυχε το 77-79. Επαναφορά στο μισό γήπεδο για το Λιξούρι.
επιλέγει ο κύριος Τζουγανάτος, με τον Ψαρόπουλο να είναι έτοιμος να επαναφέρει. 14 δευτερόλεπτα από τα συνολικά 56 που απομένουν. Μιχάλογλου τελικά. Μιχάλογλου θα πάει μέχρι μέσα. Θα αστοχίσει. Και ο Μουμπάρακ θα πάρει το rebound μπροστά στον Αντωνάτο. Deep. Deep σε οργανωμένη επίθεση. Θα ζητήσει ένα σκίνα από τον Κρασάκη. Θα βρεθεί αντίπαλος με τον Μιχάλογλου. Θα σηκωθεί και θα σουτάρει για δύο. Κακό σούτ, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει καλό σου το deep. Δεν ανανεώθηκε ο χρόνος. Για αυτό το λόγο, παρόλο που πήραν το επιθετικό rebound, έκαναν μια γρήγορη προσπάθεια. Τώρα έχουμε 25 δευτερόλεπτα να απομένουν. Άλλο ένα time out από το Νεόλ. Φαντάζομαι άλλη μια κατοχή στο μισό γήπεδο, 14 δευτερόλεπτων. Οδηγίες από τους προπονητές και μένει να δούμε τι θα γίνει στα τελευταία 25 δευτερόλεπτα. Επαναφορά στο μισό γήπεδο όπως αναμενόταν για το Λιξούρι. Σαρόπουλος και πάλι θα επαναφέρει με το Ρεκουνιώτη να έχει περάσει το παρκέ. Και το Deep να πιέζει την επαναφορά. Λαμπρόπουλος βγαίνει από τα σκρίν, παίρνει την μπάλα. Θα σουτάρει από πολύ μακριά, αψυχολόγητα, αλλά ενώ φάνηκε καθαρά η μπάλα να βγαίνει από χέρια από αυτόν του Πανελευσυνιακού, οι διαιτητές έδειξαν ότι η μπάλα βγήκε από το παίχτη του Λιξουρίου. Διόρθωσαν τελικά. Με 18,5 δευτερόλεπτα και επαναφορά από τον Μιχάλογλου. Λαμπρόπουλος θα πάρει την μπάλα. Με αντίπαλο τον Deep. Θα την πάει μέχρι μέσα πολύ όμορφα. Θα κερδίσει το φάουλ για δύο ελεύθερες βολές. Πολύ όμορφο παίξιμο. Διαβασμένο. Είχε κοντύτερο αντίπαλο. Και αλλαγή για την άμυνα, φαντάζομαι, από το Λιξούρι. Ο Αντωνάτος μπαίνει στη θέση του Ρεκουνιώτη. Πολύ σημαντικές δύο βολές για τον Λαμπρόπουλο. Αστοχή στην πρώτη. Παραμένει το 77-77. Πολύ κρίσιμη βολή, την έχασε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ο
Ευστοχή στη δεύτερη, 78-79 και time out από τον κύριο Καραχάλιο. Με 14 δευτερόλεπτα απομένουν επαναφορά μπροστά από το κέντρο για τον Πανελευσυνιακό. Το Λιξούρα έχει να δώσει και ένα φάουλ. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει να το κάνει πολύ γρήγορα. Ο Καπώνης είναι έτοιμος να επαναφέρει. Έχουμε το φάουλ πολύ σύντομα από τον Αντωνάτο πάνω στον deep και αυτός και επαναφορά. Άλλη μια επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Μόλις 1,2 δευτερόλεπτα πέρασαν. Καπώνης και πάλι απ' έξω. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουν τώρα να πάρει κάποιος άλλος την παίκτη στην μπάλα που να μην είναι τόσο καλός στις βολές. Ο Deep δεν μπορεί να βγει εύκολα από τα screen. Τελικά είναι αυτός ο Μουμπάρακ που θα την πάρει. Και ο Ψαρόπουλος πολύ γρήγορα θα του κάνει foul. Δεν νομίζω να ήθελαν να γίνει το foul σε αυτό το παίκτη. Ωστόσο αυτός ήταν που κατάφερε να πάρει την μπάλα μετά την επαναφορά. 10,4 δευτερόλεπτα απομένουν, 78-79 και ο Μουμπάρακ είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Εύστοχος ο Μουμπάρακ. Αστοχή στη δεύτερη, 78-80 και έχει τη δυνατότητα μια γρήγορη επίθεση. Αστοχή ο Λαμπρόπουλος και δεν ο Ψαρόπουλος, συγγνώμη, και δεν κερδίζει. Δεν του δίνουν φάουλ οι διαιτητές. Ήταν πολύ μακριά, δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε. Και στη συνέχεια λίγο πριν την ολοκλήρωση, αφού πήρε το rebound του Σεργένκο, ο Ιωάννη το έκανε ένα φάουλ. Παράπονα από τη διαιτησία από τα μέλη της διοίκησης που βρίσκονται εντός αγωνιστικού χώρου. Αστοχή ο Σεργένκο στην πρώτη βολή. Τα 3,3 δευτερόλεπτα που απομένουν πολύ λίγα για να προλάβει ο Λιξούρη να κάνει κάποιο σούπλικο καλές προποθέσεις. Αστοχή και στη δεύτερη και έχουμε φάουλ του Μουμπάρακ και δυνατότητα για, για ένα γρήγορο σούτ στα 2,8 δευτερόλεπτα που απομένουν.
Έχω την εντύπωση ότι είναι το πέμπτο φάουλ του Μουμπάρα, εκτός αν είχε γραφτεί λάθος, κάτι λάθος στο φωτεινό πίνακα νωρίτερα. Τρία δευτερόλεπτα θα έχει στη διάθεσή του το Λιξούρι για αυτή την επίθεση. Πολύ σύντομα μερικές οδηγίες από τον κύριο Τζουγανάτο για αυτά τα τρία δευτερόλεπτα. Η μικρή διακοπή είναι για να επιστρέψει το χρονόμετρο εκεί που πρέπει. 3,3. Ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος επαναφέρει. Πολύ γρήγορα Βασίλης Λαμπρόπουλος περνάει. Μιχάλογλου, σουτάρια 3. Αστοχή. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται το παιχνίδι 78-80. Το Λιξούρι δεν κατάφερε να πάρει την νίκη σε αυτό το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής. Εμφανίστηκε αρκετά αγχωμένος στο μεγαλύτερο διάστημα. Και μαζί με την πολύ καλή ευτυχία των παικτών του Πανελευσυνιακού έξω από τα 6,75 κυρίως, δεν κατάφερε να κερδίσει το Ρώσφυλλο αγώνα.